να μην τολμήσει να μου κλείσει το τηλέφωνο, γιατί θα μου κάνω στο λέω και θα μας ακούσει. Λένα, τι γυρεύεις εδώ? Να χρεοκοιτάζεις, γιατί τόσο θέλω να την πάθω την κρίση. Νομίζω ότι ο Θράσος εσύ θα φοράει μαζί μου. Την καημενούλα. Εγώ με το Θράσο. Θα σε φωνάζω Σιλβί. Αργυρό, Σίλβερ, Σιλβί. Καλό. Το καλύτερο. Δεν θα ανεχτώ άλλη ρεμούλα από σένα. Ένα τηλέφωνο να κάνω, θα βρεθείς με τα μασούρι που μου κλέβεις, φινωμένα στο μπουρί. Σ' αρέσει? Ποιο πράγμα? Σοβαρά μιλάω, η Σιλβή, σ' αρέσει? Θα έρθει να μείνει μαζί μου. Άμα το περάσει μια απολύμανση στο σπίτι σου, θα έρθω. Έγινε. Άμα μου έλεγε ποτέ κανείς ότι θα παρακαλούσε ένα μπατσόνι να βγει για καφέ μαζί μου, θα του λέγα φακό, φάσχο. Δεν γουστάρω να βγω μαζί σου. Γιατί? Γιατί θα γίνουμε θέαμα. Είναι εμφάνιση αυτή. Ας που για να βάφεσαι και να την έσαι έτσι, πρέπει να έχεις και μέσα σου μαυρίκα. Βρε τις ρουφιάνες τις Ειρήνες. Να προσέχεις, κύριε Θράσο, σε παρασέρνουν με το τραγούδι τους και σε καταβροχθίζουν. Είναι τα θέλη περπάτημα στα δύσκολα κράτημα. Πρέπει να ξέρεις να σηκώνεις ανάστημα. Για παιχνίδια θανάσιμα βρίσκει πάτημα. Και το πάθημα πάντα πρέπει να γίνεται μάθημα. Είναι αλήθεια πως από το μηδέν φτάνει στην κορυφή. Η νύχτα όμως ποτέ δεν είναι αξιοκρατική. Έχει ψάρια μεγάλα, μεγαλύτερα από σένα. Δεν υπάρχει αυτό που λέμε περασμένα, ξεχασμένα. Δεν υπάρχει συγγνώμη όταν έχουν φώτα οι δρόμοι. Και όποιος δεν σε πάει δύσκολα αλλάζει γνώμη. Έχει κανόνες για να παίξεις, παίζεις πάντα με αυτούς. Κοίτα να μην μιλάς ποτέ, αλλά πάντα να ακούς. Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Όμως θυμίσου εδώ δεν παίζουν ρόλο οι περγαμινές. Στο σκοτάδι φαίνονται όλα αλλιώς. Παραδείγματος χάρη, η σκιά του ποντικού στο τοίχο μοιάζει λιοντάρι. Σιλβί. Αυτό και ήταν έκπληξη. Εσύ από κάτω και να μου πετάς και λουλούδια. Και για μένα να δεις αν ήταν έκπληξη, όχι που σου πέταξα λουλούδια. Δηλαδή και αυτό, αλλά πιο πολύ που σε είδα στην πίστα. Σου άρεσαν? Δεν φάνηκε. Και βγήκα προετοίμαστη, χωρίς πρόβαχο, στο κατάλληλο ντύσιμο. Ό,τι βρήκα μπροστά μου το έβαλα. Τι να έκανα. Τον έριξε κάτω αυτή η ιό στην αλκέδα και έπρεπε να σώσω το πρόγραμμα. Μα εσύ δεν το σώσες, το ανάστησες. Ήσουν μια αποκάλυψη. Για μένα δηλαδή που δεν σε έχω ξαναδεί, η πίστα είναι ο φυσικός σου χώρος. Σε ευχαριστώ. Αν και υπερβάλλεις. Όχι, όχι, όχι. Αλήθεια λέω. Πρέπει να αλλάξω. Ναι, φυσικά. Μου ανοίγεις το φερμουάρ. Το ποιο? Το φερμουάρ στο φόρεμ, έχει μαγκώσει. Μου το ανοίγεις? Φυσικά. Ναι, ναι. Λίγο ακόμα. Μέχρι που... καλύτερα να φύγω. Μας βήχουν. Κύριε Θράσο, και σας έψαχνα. Τι με έψαχνες? Όση ώρα τραγουδίσε ο Σιλβί από πίσω, ήσουν μπάστακας. Εγώ πάντα εκεί κάθομαι, εσείς ήρθατε σφίνα. Και σας το κρατάω αυτό, να το ξέρετε. Εμένα δεν έχετε κάτσει ούτε μια φορά να με ακούσετε. Εντάξει, θα σε ακούσω. Δείξτε λίγο επαγγελματικό ενδιαφέρον. Επαγγελματικό. Εμένα δεν με νοιάζουν τα άλλα ενδιαφέροντα. Ποια? Καλά δεν αναρωτιέστε. Είναι τόσο καλή αυτή η Τζία όσο λένε? Να δω κι εγώ ρε παιδί μου, γιατί την αποθεώνουν κάθε βράδυ αυτή τη Τζία. Εντάξει, είπα, θα σε ακούσω. Πότε? Τι θες τώρα, να υπογράψουμε συμφωνητικό? Όποτε μου κάνει κέφι. Τζία, συγγνώμη, δεν... Ρε κορίτσι μου, δεν ήθελα να... Ρε, τι πάθαμε. Έλα, Λένα. Τι γίνεται, τι κάνει, Πέννη? Τώρα ηρέμησε. Τίποτα δεν κατάφερα να μάθω. Ελπίζω αύριο που θα συνέλθει να μας πει τι τρέχει. Α, ξημερώνει. Θα σε περιμένω να γυρίσεις. Ελπίζω να μην σου προκύψει τίποτα πάλι ξαφνικό. Εντάξει, φιλιά. Δεν κοιμάσαι? Μπορώ. Συγγνώμη αν σε ενοχλήσαμε. Συγγνώμη που η γονή σου υποφέρει και έχει πλαντάξει το κλάμα. Δεν ξέρω πώς να βοηθήσω το παιδί μου και συγκρινιάζει γιατί σου χαλάσαμε τον ύπνο.
Τι αμαρτίες πληρώνω, Θεέ μου. Άσε το Θεό, εμένα ρώτα. Δεν είπα τίποτα, γυναίκα. Πώς δεν είπες, με στην κρίνια είσαι. Θα βαρυγκομίσω εγώ για τα αγκόνια μου, ωραία. Με έχεις ακούσει ποτέ. Όχι, για τα αγκόνια σου δεν βαρυγκομάς. Για όλα τα άλλα. Θέλω να χαλαρώσω στο σαλόνι και πρέπει να βλέπω τα μούτρα σου. Γιατί δεν έμενε στο δωμάτιό σου. Μια χαρά δωμάτιο σου έχουμε δώσει. Περίμενα να μου πεις για το παιδί. Τι να σου πω, δεν φαίνεται το πράγμα. Έρωτα. Τι άλλο, με τόσο κλάμα. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Εγώ δεν έκλαψα ποτέ μου για έναν άντρα. Το ξέρω. Ούτε στην κηδεία του. Μπόρεσες να της μιλήσεις. Όχι, Χρυσή, τι να κάνω να μου ανοίξει. Και σηκώθηκες και έφυγες. Αν ζητήσεις ένα ποτήρι νερό το παιδί να μην είναι κανείς εκεί να της το δώσει, θα στεγνώσει μετά από τόσο κλάμ. Αλλά κάτσε. Έχει ησυχάσει. Εξαντλήθηκε από το κλάμα και αποκοιμήθηκε. On from here, walking, dreams awake. I think not. The sky comes king, blown in every direction and of no country. I am strong. Θα ξεχάσω που με έχεις κλειδώσει. Ούτε από τις φωνές μου λύγησες, ούτε από τα παρακάλια. Σαν σκυλή γρατζούνια στην πόρτα. Αλλά είχα άδικο. Όχι, πες. Ομολογώ ότι δεν είχες. Άπειρη ήμουνα. Το πρώτο μου φλερτάκι. Πού να ξέρα. Εγώ με τον που τον είδα κατάλαβα ότι παρεκκλίνει. Ότι είναι αναποφάσιστος. Τελικά τα έφτιαξε με το γιο του περιπτερά. Αν τα έφτιαξε. Μέχρι σχέδια κάναν για το μέλλον. Αυτό θέλει βιντεοκάμερα. Μη βγάζεις λανθασμένα συμπεράσματα. Καλά σου λέει. Μια σύντομη ανακοχή λόγω πένης. Καλά κορίτσια, συγγνώμη. Λάθος, συγγνώμη. Άντε, δεν πάμε να ξεραθούμε. Βουίζει το κεφάλι μου το ξενύχτη. Ρε Λένα, πες το λίγο πιο γλυκά, άκου να ξεραθούμε. Με τόσες ώρες ξάγρυπνη και πολύ γλυκά το είπα. Άντε, πήγαινε. Γυρνάω στο σπίτι μου από τη δουλειά μου και το μόνο που ζητάω είναι μια γλυκιά κουβέντα. Ούτε τις παντόφλες στα πόδια, ούτε κανακέματα. Μια γλυκιά κουβέντα, ζητάω πολλά. Μην την παρεξηγείς. Για σήμερα την έχει εξαντλήσει τη γλύκα της. Έχει κάνει υπέρβαση. Μην είμαστε και πλεονέκτες. Πώς είναι? Εντάξει, τη σκαπούλα, ρε. Άλλο ένα τέτοιο και τετέλεστε, μας είπε ο γιατρός. Η πίεση του είχε βαρέσει κόκκινο. Πήγαινε καρφί για ανακοπή. Και σε λίγο θα χρειαστεί καινούργια μύτη. Μάλιστα. Άντε, πηγαίνετε τώρα. Α, και κουβέντα στο Θράσο. Θα το κρατήσουμε κρυφό, δηλαδή. Είπαμε, όσα λιγότερα ξέρει, τόσο καλύτερο. Το είπαμε, αλλά να μην ξέρει τι γίνεται ούτε μέσα στο μαγαζί. Το ξέρω εγώ και είναι αρκετό. Μη μάθω τι το πες. Αυτό το υφάκι όχι σε μένα. Ειδικά σε σένα. Αν θες να γλύψεις το αφεντικό, μπορείς να το κάνεις και χωρίς να κάψεις τον Αλκέτα. Εγώ δεν γλύφω κανένα, ούτε έκαψα ποτέ κανένα και μη μου την παίρνεις. Όπα, για... παιδιά, ψυχραιμία. Η θυχία γράφει νοσοκομείο. Δεν χρωστάνε τίποτα οι άρρωθοι. Και στο κάτω-κάτω, ρε φίλε, έχει δίκιο η Θηλβή. Θηλβή, θκέτο, χωρίς μου. Θε πείραξε το μου, το κατάλαβα και ζητάω ταπεινά συγγνώμη. Σε τι έχει δίκιο, ρε. Αν ακούσει το αφεντικό για πρέδα, θα φρικάρει. Εδώ για μπόμπες του λέει και νομίζει ότι γίνεται πόλεμο. Εσένα σε περνάω καιρό, σε εκτιμά περισσότερο. Και μ' αρέσει αυτό το σου. Σαν το βίλι στη μάγια τη μέλισσα μιλάς. Αν δεν είχες ήδη παρατσούκλι, βίλι θα σε φώναζω. Όταν μου χαμογελάει, τρελαίνομαι. Τι θέλω απελπισμένα, θέλω να ροκανίσω τις θοβάδες, να γδάρω τα μοθαϊκά. Άμα καταλάβει την καψούρα, θα σε χορέψει κακομοιρίο, ό,τι θέλει θα σε κάνει. Θα με κάνει, αυτό θέλω, να με κάνει ό,τι θέλει. Πάρε με και κάνε με ό,τι θες. Φώναζε με και βίλη και κάτι και χάιντι μα γουστάρι. Εγώ όμως δεν θα μπορώ να σε εμπιστεύομαι. Θα είσαι ταυτή και το μάτι της. Θα αναγκαστώ να βρω άλλο συνεργάτη. Μην το ξαναπεί, αυτό με σκοτώνει. Είπαμε, η καψούρα καψούρα, αλλά και η μπέθα μπέθα. Οι γυναίκες γεννηθήκανε για να είναι η καταστροφή μας. Δεν έχουν άλλο σκοπό ύπαρξης. Δεν βλέπεις εμένα, ρε. Από καψούρα την παντρεύτηκα. Και τι μου έμεινε? Η μπέθα. Η Σοφία, φίλε μου. Ποια Σοφία, ρε, κολλητή, έχει θάλει. Η Σοφία, ρε, η γνώση. Έγινα σοφότερος, πώς αλλιώς να σου το πω. Α, και τι σχέση έχει η Σοφία η δική σου με τη Θηλβή τη δική μου? Δεν έχεις γιατριά εσύ, χαμένη υπόθεση είσαι. Μην το λες αυτό, θα ξεκόψω. Το ίδιο μου είπες και την προηγούμενη φορά. Ο λόγος μου γκαραντεί, θα τη σταματήσω. Δεν σε πιστεύω, ρε, όλοι τα ίδια λέτε. Πόσο θα αντέξεις, ένα μήνα, δύο, μετά δώσ' του ξανά. Και κάθε φορά είναι και χειρότερα. Μέχρι να σε βρουνε κόκαλο. Δεν θες να σωθείς. Αν ήθελες, θα έχει γίνει. Πάρε ένα όπλο καλύτερα να τελειώνεις πιο γρήγορα, γιατί παιδεύεις και εμάς. Όπα. Όπα, κούλαρε. Δεν είχα καταλάβει ότι σε παιδεύω. Γιατί δεν μου το έχεις πει τόσο καιρό. Δεν μπορώ να μιλάω γι' αυτό. Κακός. Εγώ δεν έκανα κίνηση από σεβασμό στο αφεντικό. Αλλιώς για πάρτι μου και να μην το ξέρω. Ας το διάλο, Αλκέτο, τι θες καταλαβαίνεις.
Ήμουνα μικρή. Δεν ήξερα πώς τον βοηθήσω. Δεν μπορούσα. Κανείς μας δεν μπόρεσε. Ο φουκαράς ο πατέρας μου χρεώθηκε μέχρι το λαιμό. Πούλησε τα πάντα. Ο αδελφός σου. Από τότε διαλυθήκαμε. Ορκίστηκα να μην το ξαναζήσω ποτέ αυτό. Κανόνισε την πορεία σου, Αλκέτα. Είναι η τελευταία φορά που στη χαρίζω. Και σε όποιο σε ρωτάει, θα λες ότι έχει σίωση, κατάλαβες. Ευχαριστώ. Θα στο χρωστάω. Δεν το κάνω για σένα. Τη δουλειά θέλω να σώσω. Αν βγείτε και βρώμε για το μαγαζί, θα βουλιάξουμε κι εμείς μαζί του. Έλα, φίλε. Βολέπτω που θα ρέθει. Καλά το θυμόμουν, ένα κρεβάτι έχεις. Ναι. Αγκαλί θα χωράμε. Ούτε για αστείο. Να πεταχτώ το θρύθι να φέρω το ράτζο. Το ράτζο. Όχι, βούλιαξε στη μέση και δεν με βολεύει. Θα την πέσω στο καναπέ. Μια χαρά βολικόθηνε. Με έχει πάρει και εμένα επειδή κάνα δύο φορές εδώ. Σαν αγγελούδι κοιμήθηκα. Ναι. Για την οσφιαλγία μου δεν είναι ότι καλύτερο, βέβαια. Άμα με πιάσει με πεθαίνει, αλλά στην παρούσα φάση τι να κάνω. Μη σε ξεβολέψω κι εσένα. Οκ. Okay. Κοιμήθε εσύ στο κρεβάτι και εγώ στον καναπέ. Σίγουρα το λες με την καρδιά σου ή... Φτάνει που το λέω, μην το αναλύθουμε. Σε εντόνια έχεις αλλάξει. Συγγνώμη, υπολόγιζα ότι εγώ θα ξαναπέσω εκεί. Και τι σημαίνει αυτό, το μαξιλάρι σου έχει αποτύπωμα σαν την Αγία Συνδόνη. Ό,τι μου τη δίνει περισσότερο είναι η βρωμιά. Αν θες να τα πάμε καλά, μην ξαναδώ το κιοχάλι μες στο σπίτι. Και μην βρω τίποτα τρίχες στον υπτήρα το πρωί. Ή ξεραμένη οδοντόκρεμα, ας πούμε, δεν έχω χειρότερο. Κύριε, τι έγινε. Τα παιδιά, η Μπένη! Όχι, όχι. Μυρίζει κάτι καμένο σε όλο το σπίτι. Καμένο! Δίκιο, έχει κάτι καίγεται. Κοίταξε στην κουζίνα, μην έχω αφήσει κανένα μάτι ανοιχτό. Έψαξα στο γραφείο, μην παράτησε κανένα πουρο αναμένο μικρό. Τίποτα. Λες να αποκοιμήθηκε η Μπένη με κανένα τσιγάρο στο χέρι. Η Μπένη καπνίζει και δεν μου το είπατε. Και να στο έλεγα τι θα έκανε. Τι σημασία έχει, πατέρα, σε με έχω δικαίωμα να ξέρω. Τώρα θα το λύσετε αυτό. Ο μικρό με πουρα, η μεγάλη με τσιγάρα, πού στο διάλογο κολλήσει αυτέ τι συνήθειε. Τι να σου πω, μωρέ. Έλα, πάμε. Εγώ θα την πληρώσω στο τέλο. Πρόσεξε, μην κάνεις Μπένη! Το λάσκο, πού είναι το λάσκο! Φύγε από εκεί, παιδί μου! Τι κάνεις, παιδί μου, τα ρούχα σου και έτσι! Άλλοι δεν έχουν αντιθούνε! Καλά σου λέει, θα τα δίναμε σε κανένα φτωχό! Και σε καμιά χείρα να λες. Και είχα χείρες στο χειροκομείο να φάνε και κότες, κρίμα. Δεν το πιστεύω. Έκαψες και την κούκλα σου. Καλά, εσύ τη λάτρευες. Αν είχε στόμα αυτή η κούκλα. Τι έπαθες, παιδί μου, τι σου συμβαίνει. Ό,τι σε ζορίζει πρέπει να το μοιραστείς μαζί μας. Τέρμα τα ζόρια. Μηδένισα και ξαναρχίζω. Αχ, πόσες φορές το είχα ευχηθεί αυτό στη ζωή μου. Αν κατάφερες να το κάνεις, είσαι η πρώτη. Βγάλε το πατέντα. Ξέρεις πόσες ενδιαφέρονται. Μα δεν μας ενδιαφέρει το υπαρξιακό σου. Όταν εννοείς ξαναρχίζω, τι εννοείς παίρνει, παιδί μου. Αλλάζω. Κάνω στροφή, πώς το λένε. Στα πάντα. Τόσο καιρό δεν με πρίζατε να αλλάξω και να αλλάξω. Θα σας κάνω το χατήρι, λοιπόν. Θα με δείτε έτσι όπως δεν με έχετε ξαναδεί. Επιτέλους! Και ύστερα σου λένε να μην πιστεύεις! Τώρα εγώ στο φλιτζάνι θα φτιάξουν τα πράγματα! Δηλαδή τώρα φτιάξανε? Ορίστε η απόδειξη! Η κόρη μας έβαλε μυαλό! Παίρνει μου το γοργόνι και χάρη να έχει αφού το αποφάσισες! Ας μην κάνουμε χρόνο! Λέω να πάμε για ψώνια! Ωραία ιδέα δεν έχω! The best! Τέλεια εσύ και εγώ για ψώνια! Ξέρεις πόσο καιρό το ονειρεύομαι! Κάτι όνειρα που έχεις ρε μαμά! Γιατί! Δεν είναι σημαντικό! Τα μικρά για καθημερινά σε σφίγγουν τις σχέσεις! Ρε μαμά, γιατί δεν έχει πρωινό στο τραπέζι! Πες τη γιαγιά σου να σου φτιάξει! Πάρε να το φτιάξει! Εσύ δηλαδή τι έκανες! Έσου να φωτιάς Βασιλάκη, τι θες! Τόσα πράγματα έχει να φας! Πάρε και σαβούρωσε! Τι έγινε, ρε παιδιά! Κάνουμε βόλτα στον κήπο και εγώ θα φύγω νηστικός για το σχολείο! Εσύ, τόσο ανέστος είσαι! Γιατί, επειδή πεινάω! Είδες την Μπένη αγκαλιά με τη μάνα σου, δεν σε ανησυχεί! Χαίστηκε! Αυτός μόνο για το στομάχι του ενδιαφέρεται, κακομοίρη μου! Κοίτα να χάσει κανένα κιλό! Γιατί σε λίγο, όχι κόριτσι θα γυρνάει, σε κοιτάει, αλλά θα φας κιλόπιτα ακόμα και από τη χούφτα σου, το λέω! Όπα, παιδιά, αυτές είναι αντρικές κουβέντες μεταξύ πατέρα και γιου. Να φύγω εγώ και πείτε τα! Άμα θες να ξέρεις, έχω γκόμενα, εντάξει! Και είναι και. Ναι, αναλόγων κυβικών, κατάλαβα. Μην πληγώνεις άλλο το παιδί, λέγε βρε, καλή. Και είσαι και ψεύτης! Εγώ γιατί? Ναι, εσύ! Μου υποσχέθηκες να πηγαίνω μεταξύ στο σχολείο! Και δεν πάλι να με πάρει το σχολικό! Ψεύτη! Στο διάλο! Σκ
Κατά τα καλά πάλι, τον πρόσβαλα. Τον πρόσβαλες. Ωχ, κάθε μέρα που περνάει νιώθω να χάνω περισσότερο τον έλεγχο. Έχεις πολλά στο κεφάλι, σου βάλε προτεραιότητες. Γιατί δεν θα χάσεις μόνο τον έλεγχο, αλλά και τον μπούσουλα. Με το μαγαζί τι γίνεται? Κάπως καλύτερα. Έχω αρχίσει να τους συνηθίζω και να με συνηθίζουν. Μπράβο, γιατί αν καταφέρεις να κάνεις ζάφτη τους από εκεί, θα καταφέρεις και τους εδώ. Λες, ε. Μεγάλο σχολείο η νύχτα, Θράσο μου. Αν επιβιώσεις το βόθρο, όλα τα άλλα θα σου φαίνονται ποντικοκούραδα. Ρε, πούθη μου και χαμότσι, δεν έφυγα. Κάθε! Λάδαρε! 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 Τι είναι, μας την πέσανε! Όπα, όπα. Δεν μ' αφινέπεθε κανείς, μάδευτε το. Και γιατί σκούντας? Για να γυρίσει απ' την άλλη. Γιατί? Γιατί το όλες προφίλ είναι καλύτερο. Γιατί ροχαλή θα κομπρεθέ και παραμιλά. Μάτι δεν έχω κλείθει. Αφού δεν κοιμόμουν, ρε, έχω υπερένταση. Φαντάζομαι να κοιμηθείς. Ορίστε, ρε, γκρίνια. Γύρισα. Και εσύ, άμα θες να ξέρεις, τρεις στα δόντια σου. Τα τρίτο, ε. Ναι. Αλήθεια. Mm. Από το στρέθα είναι, από άγχο, έτσι λένε. Ναι, μην κάνουμε ψυχανάλυση τώρα, κλείστο. Έλα, Αμαλία. Όχι, δεν μένω στο σπίτι πια. Δεν αντέχω να το βλέπω άδειο. Δεν λέω για τα πράγματα, για σένα και το παιδί μιλάω. Καλά είναι. Άμα δυσκολεύεται να ενεργηθεί... Το ξέρω, το ξέρεις, το θυμίζω. Τι με ήθελες? Ποιος κλητήρας? Και γιατί με ψάχνει? Αμαλία, σοβαρολογείς? Αμαλία, θα κάνεις τέτοιο πράγμα? Αμαλία, αυτή τη χάρη δεν πρόκειται να στην κάνω. Θες να σκοτωθούμε? Θέλεις πόλεμο, θα τον έχεις! Θα τη σκίσω! Θα τη σκίσω! Τι έγινε, τι σου είπε? Μου ζητάει διαζύγιο! Και έτσι κι αλλιώς χωρισμένη δεν είστε. Ρε, πας καλά! Να τη δώσω τέτοια ικανοποίηση! Με παράτησε, μου κλείψε το παιδί! Και θέλει να καθαρίσει χωρίς μια γρατζουνιά, κυρία! Θα τη θάψω! Άμα το προχωρήσει με δικηγόρους, την έβαψα. Δεν θα ξαναδώ το Ζιζού ποτέ. Μην απελπιδεθέ. Βάλε και εσύ δικηγόρο, αλλά να είναι γατώνη. Δικηγόρος να είναι μέσα σε όλες τις δρεμούλες. Ο Ερίκος. Άγια σου. Και μόλις τελειώσει μαζί της θα σε παρακαλάει η Αμαλίτσα γονατιστεί για έλεος. Έτσι, να με παρακαλάει γονατιστεί. Κι εγώ θα της πω. Σήκω, Αμαλίτσα μου, σε συγχωρώ. Όρθε. Θα διαλέξεις ό,τι σ' αρέσει χωρίς να κοιτάς την τιμή. Θα πάτε τελικά για ψώνια. Σου μιλάει ο πατέρας σου, παιδί μου. Πόσες φορές θα το πούμε? Ναι, θα πάμε για ψώνια. Θες να το κάνω και γκράφτη στον τοίχο για να το επεδώσεις? Καλά, παιδάκι, μην αρπάζεις. Απλώς χάρηκα πως είχε να κάνεις κάτι μαζί με τη μάνα σου. Αυτό είπα και εγώ, πρέπει να το γιορτάσουμε. Το κοριτσάκι μου ξαναγίνει το κοριτσάκι μου. Ποτέ δεν ήμουνα το κοριτσάκι σου. Και μην το πρεσάρουμε πολύ το πράγμα. Σωστά, ρε Λένα. Ένα-ένα τα βήματα. Όλα θα πάνε μια χαρά. Θα βρούμε ρούχα και μετά θα φτιάξουμε λιγάκι το μαλλί. Θέλει σου λούπομα. Γεια! Γεια χαρά. Προβληματίζει η ξαφνική αλλαγή της πένης. Κάτι δεν μου πάει. Ερωτευμένη είναι. Μην ψάχνεις εξήγηση στα ανεξήγητα. Και εμείς ήμασταν ερωτευμένοι, αλλά δεν είχαμε τέτοια ολοπρόσαλη συμπεριφορά. Να σου θυμίσω ότι μου τσαλαπάτησες με το αυτοκίνητο της Τριανταφυλλιάς επειδή δεν σε ήθελα για γαμπρό. Τι. Α, τότε ήμουν παιδί. Άσε που αν θυμάμαι καλά είχα πιει. Στις Τριανταφυλλιάς μου πες το. Δεν ξανασυνήλθαν από τότε. Σοκαρίστηκαν. Εντάξει, συγγνώμη, γελά, συγγνώμη. Μη μου ζητά συγγνώμη. Την πήρα την εκδίκησή μου. Πώς? Σου φόρτωσα την κόρη μου. Πένι! Πένι, σε φωνάζεις νερός, παιδί μου. Πες να φύγουμε, γαμούτο!
Μπορώ να σου μιλήσω. 5 λεπτά μόνο. Κάτι θέλει να σου πει ο άνθρωπος. Γεια σας, είμαι η κυρία Κουτρούπη. Μα μην ανακατεύεσαι. Ξεκινάμε. Μόνο 5 λεπτά να σου εξηγήσω. 5 λεπτά. Θα χαλαλήσει τόσο χρόνο. Χάσε το διάλογο, ρε. Θα φύγουμε επιτέλους. Μην το κάνεις αυτό, παιδάκι μου. Μαλάκα. Παπα, τι στόμα είναι αυτό, μας ακούει και ο κύριος. Να μην ακούει. Δουλειά του είναι να οδηγεί. Μην μας παρεξηγείτε, κύριε. Είμαστε λίγο ταραγμένες σήμερα. Από χθες δηλαδή, αλλά το παλικάρι μας αποτελείωσε. Τι κάθεσαι και λες, μωρέ. Εξηγώ στον άνθρωπο, μην μας περάσει για γενείς. Λοιπόν, ποιος ήταν αυτός ο συμπαθητικός νέρος? Τον βρήκε συμπαθητικό. Δε τι να σου πω. Μια χαρά μου φάνηκε. Καμία σχέση με αυτός που έκανες παρέα. Κόφτο. Δεν θα μου πεις ποιος είναι? Κανένας. Οκ. Okay. Δεν μου φάνηκε για κανένας. Σε φώναξε με το όνομά σου. Άρα σε γνωρίζει. Άσε που και εμένα κάτι μου θυμίζει. Αν δεν σταματήσεις, θα κατέβω. Εντάξει, εντάξει. Από ενδιαφέρον ρώτησα. Σου είπα. Ξέχνα τον. Εγώ. Εύκολα. Εσύ. Μου υποσχέθηκε ότι θα ξεκόψει. Και είναι η τρίτη φορά που το υπόσχεται ή η τέταρτη. Έχω χάσει το μέτρημα. Ωραία, στον δώσουμε άλλη μια ευκαιρία. Σιλβί, ξέρω την ευαισθησία σου πάνω σε αυτό το θέμα, αλλά παρασύρεσαι και γίνεσαι πονόψυχη. Λίγα είναι επικίνδυνο αυτό για τη δουλειά μας. Θα πάρω εγώ την ευθύνη. Για ποιο απ' όλα? Που δυσαρεστούνται οι πελάτες? Που μπαίνει πρέζα στο μαγαζί? Που αν το πάρει γραμμή αστυνομία τη βάψαμε? Που δεν θα μας ξαναδώσουν άδεια ούτε για κηλικείο? Καλά, μην φέρεις την καταστροφή. Πω, πω, πω. Πρώτη φορά ζοριζόμαστε. Οι δουλειές ανοίγουνε. Και είναι κρίμα πάνω στο άνοιγμα αν τη φάμε από πίσω εξαιτίας του Αλκέτα και του κάθε Αλκέτα. Έχει χάρη που η συνεργασία μας αποδίδει. Αλλιώς σιγά μη σου ζητούσα την άδεια. Τέλος πάντων, χειρίσου το όπως νομίζεις. Αλλά μην περιμένεις βοήθεια από μένα να στραβώσεις το πράγμα. Πάμε παρακάτω, γιατί είμαι άϊπνη και δεν αντέχω να βλέπω τη φάτσα σου για πολύ. Μας ζητάνε 2 κουπέ για Τίρανα, 1 σπορ διθέσιο για Κύπρο και 1 κάμπριο για Κωνσταντινούπολη. 4 μέσα στην ίδια εβδομάδα. Μήπως καρφωθούμε? Δεν θα δουν ότι όλα έχουν περάσει από το μαγαζί? Και να δούνε, ο Κέντας και ο Βάκης κάνουν 5 καθαρή δουλειά. Ό,τι κάνουνε, κάνουνε. Αρκεί να με το πάρουν πάνω τους και σηκώσουν μπαϊράκι σαν τον Λάζαρο. Τι έγινε? Ό,τι και να του πω θα μου φέρει αντίρρηση. Εκείνο μου πάει κόντρα. Ο Ζάνκλοντ είναι πιο εύκολος. Είναι του χεριού μου. Πάνε πακέτο όμως και τους χρειαζόμαστε. Στα δύσκολα αυτοί καθαρίζουνε. Μήπως να τους κερνάγαμε κανένα γλυκάκι? Από το δικό σου μέρητο το γλυκάκι. Αν θες βγάλ τους και τούρτα. Ναι. Έλα, Σιλβία. Ελπίζω να μην σε ξύπνησα. Απλώς έτσι πήρα να δω τι κάνεις. Δεν μπορώ να σε βγάλω από το μυαλό μου. Δεν θέλω να πω... Εντυπωσιάστηκα. Ναι, πολύ. Στην πίστα ήσουνα... ήσουνα υπέροχη. Ναι, το ξέρω ότι σου το είπα, απλώς ένιωσα ξαφνικά την ανάγκη να σου το ξαναπώ. Μαγική. Αυτή είναι η σωστή λέξη. Μαγική. Για μένα μιλάς για την ερμηνεία μου. Κοίταξε, εγώ δεν έχω πείρα, δεν ξέρω. Θέλω να πω, ξέρεις, απλώς πιστεύω ότι η ερμηνεία χωρίς την κατάλληλη παρουσία δεν μπορεί να σταθεί. Σωστά δεν τα λέω? Μια χαρά τα λες. Α, όχι, όχι, δεν σκοπεύω να ξαναβγω στην πίστα. Για μένα το κεφάλαιο τραγούδι έκλεισε. Α, ευχαριστώ, είσαι πολύ καλός. Αλλά νομίζω ότι και σαν επιχειρηματίας μια χαρά τα καταφέρνω. Και είμαι ακόμα στην αρχή. Εντάξει, Στράσο μου, θα τα πούμε το βράδυ. Όσο για τον Αλκέτα, μην ανησυχείς, θα το τακτοποιήσω εγώ το πρόγραμμα. Φιλιά. Τι? Θράσο μου. Άσχημα λόγου. Εξάλλου ήταν πολύ γλυκό το τηλεφώνημά του. Ναι, το πρόσεξα. Καιρό είχα να ακούσω καλά λόγια για την ερμηνεία μου. Λες να έχει δίκιο. Μήπως πρέπει να ξαναβγώ στο τραγούδι. Σιλβί, δεν αφήνεις το δούλεμα. Ώρες είναι να μας πεις ότι ο δίσκος σου έγινε χρυσός λόγω της ερμηνείας σου. Αλλά γιατί? Καλό. Αλήθεια, τι τις έκανες όλες αυτές τις σκούτες? Τα μοίρασες τα CD ή τα παράτησες σε καμιά αποθήκη? Ποια CD? Που αγόρασε ο Αποστόλης. Δεν το ήξερες? Νόμιζα... Ας το, ξέχνα το. Ο Αποστόλης αγόρασε όλα τα CD μου? Δεν πουλήθηκαν? Έκανα γκάφα, νόμιζα ότι το είχε πει. Καλά, πίστεψες ότι βρέθηκε κόσμος να τα αγοράσει? Σιλβί,
Για άλλη δουλειά ήρθαμε. Θα με παρατήσεις για να τρέξεις πίσω της. Να δω τι έχει και θα γυρίσω. Μπέθεθη. Δική σου ιδέα ήταν ο Ερίκος. Αν δεν πούμε μαζί, θα φύγω. Εκβιαστή. Μα πού. Δουλειά σου. Μπλε, θα σου πηγαίνει πολύ. Τι λες, να σε δω. Μας ακολούθησε, δεν το πιστεύω. Μην καρφώνεσαι. Τι τραβάς, παιδάκι μου, δεν θα πούμε στο μαγαζί να ρωτήσουμε. Παρακάτω, παρακάτω. Παρακάτω έχει ταβέρνες. Ωραία, θα φάμε και κάτι. Μήπως να τον καλέσουμε να του κάνουμε το τραπέζι. Τόση ταλαιπωρία τραβάει. Έλα, περπάτω. Κατάλαβες. Γι' αυτό ήρθα σε σένα. Ο Ζακ Λόν το σκέφτηκε δηλαδή. Εγώ. Έχω να αναλάβω διαζύγιο από τότε που πρωτοβγήκα από τη σχολή. Το ξέρω. Χάρη στο ζητάω. Μόνο εσύ μπορείς να καθαρίσεις. Μόνο εσένα εμπιστεύομαι. Εγώ όμως δεν σε εμπιστεύομαι, Λάζαρε. Δηλαδή. Μετά το θάνατο του Αποστόλη έχεις αλλάξει. Αφού τον παράτησε η γυναίκα του, τι λέμε. Δεν είναι αυτό. Έχει αλλάξει η στάση του απέναντι στη δουλειά. Φυλάμε ο ένας τα νότα του άλλου. Αυτό κάνουμε. Και αυτό πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε. Αλλά εσύ δεν είσαι πρόθυμος. Λάθος κάνεις. Και μου ζητάς και χάρη. Ξέχνα το. Να στην κάνω. Αλλά θέλω και από σένα να είσαι δίπλα μου όταν χρειαστεί, να μπορώ να στηριχτώ. Όπως μπορώ με τον Ζαν Κλοντ. Μπορείς! Τι συζητάμε τώρα, ρε Ρίκο. Ο Λάζαρος είναι σπαθή. Μίλα, ρε. Η Σιλβή σε παραμύθιασε. Εγώ θα κάνω ό,τι κάνω τόσα χρόνια. Υπερασπίζομαι με κάθε τρόπο τα συμφέροντα του μαγαζιού. Τα συμφέροντα ολονών μας. Θες να βοηθήσεις, κάτω. Δεν θες, σάλτα και επιδείξου. Λαβαρέ! Θα βοηθηθείς. Ναι. Και εσύ πείσε το να είναι πιο συνεργάσιμος. Πες πώς έγινε. Ευχαριστώ. Άντε να γυρίσω στο σπίτι του, γιατί δεν θα τα αντέξω για πολύ. Τζιά, με κατάλαβες, ε. Να μωρέ, έλεγα άμα γουστάρεις και αν δεν έχεις τίποτα καλύτερο να κάνεις, ας πούμε, να πηγαίναμε πουθενά. Ξέρεις, χαλαρά, εσύ κι εγώ. Όχι, όχι, δεν έχω μάθημα. Κάνουν στάσεις εργασίας καθηγητές. Μπορείς. Βλέπω διάλεξες και το πιο απόμερο τραπέζι, ε? Και μακριά από την Τζαμαρία. Σοφή κίνηση, γιατί ο κόσμος είναι μικρός και... περαστικός είναι ο άλλος, σε βλέπει. Και εμείς δεν θέλουμε να μας δουν, έτσι δεν είναι? Γιατί? Εμένα δεν με νοιάζει. Εμένα όμως με παρανιάζει, γι' αυτό το επισημαίνω. Τι θα γίνει με εμάς, βρε τρελό αγόρι? Αυτό που υποψιάζομαι. Θα πάμε κόντρα στη μοίρα ή θα την ακολουθήσουμε και όπου μας βγάλει? Είσαι έτοιμος να τα παίξεις όλα για όλα? Εγώ? Εμένα... Εσένα δεν πρόκειται να σε κατηγορήσει κανείς. Μη σου πω πως τα φιλαράκια σου θα σε έχουν και για πρότυπο. Εγώ όμως που πάω να μπλέξω. Δεν θα τα πω σε κανέναν. Στο λόγο μου. Τζιά, μ' αρέσεις πολύ. Τι μου κάνεις? Θα με κάψεις. Σαν την πενταλούδα στο φως. Που ξέρει πως θα καεί. Και πλησιάζει. Που πλησιάζει, που πλησιάζει και στο τέλος παίρνει φωτιά. Σου άρεσε? Βασίλη, καλέ τι έπαθες? Βασίλη, καλέ μην μου πάθεις τίποτα, ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Τζιά, το ξανακάνεις. Όχι αυτό, το φιλί εννοούσα. Βασιλάκι, βιάζεσαι. Να μην γνωριστούμε πρώτα.
Όλα με το ίδιο ξυνισμένο ύφος τα κοίταζες. Σ' άρεσε τίποτα ή τσάμπα τα πήραμε. Σε πιάσαν τσιγκουνιές σου. Όχι, βέβαια, παιδί μου, χαλάλι σου. Αλλά δεν σε είδα να χάρηκες που ψωνίσαμε. Χάρηκα, χάρηκα. Ούτε να τα δοκίμασες. Να δεις, σου πάνε. Πιστεύω με το γούστο σου. Α, παρατράβηξε το αστείο. Μήπως να ειδοποιήσουμε την αστυνομία. Μη λες βλακίες. Τι θα γίνει τώρα, θα προχωρήσουμε ή θα καθόμαστε να κοιταζόμαστε. Να πάω να τον διώξω. Από πού να τον διώξεις, ρε μαμά? Σωστά. Ρε αγάπη μου, δεν πας να του μιλήσεις να τελειώνουμε. Αυτό θα κάνω. Μην νομίζω ότι κολώνω κιόλας. Τι έγινε, ρε φίλε? Έχεις σκοπό να μου σπάσεις τα νευρά? Σκέφτηκα ότι δεν άντεξε για πολύ και θα έρθεις να με βρήσεις. Και έτσι θα σου πω ό,τι θέλω. Τι αστείο. Πέτυχε όμως. Αν με είχες αφήσει από την αρχή να σου μιλήσω. Πώς ήξερες που μένω? Εγώ δεν πήρα τα στοιχεία σου στο τμήμα. Δυστυχώς. Τι θες? Να σου ζητήσω συγγνώμη για τη χοντράδα που έκανα. Δεν είμαι τόσο καθήκη. Είσαι μεγαλύτερο. Έλα στη θέση μου, ξαφνιάστηκα. Δεν περίμενα να σε δω μπροστά μου τόσο. Τόσο αλλαγμένη. Ήσουν μια άλλη. Και σου πήγαινε. Σου πάει. Γι' αυτό ξεράθηκε στα γέλια. Ό,τι και να πεις, έχεις δίκιο. Αν τον θέλεις ακόμα εκείνο τον καφέ. Κομμένος ο καφές. Με χαλάει. Τι έγινε, τι έγινε. Κοίταλα, μην καρφωθούμε. Πώς ακολουθεί. Όχι. Τι ηλίθιος, ρε γαμώ το, γαμώ το. Στο πιο γκάο πήγα και έπεσα. Συγγνώμη, για να καταλάβω. Θέλουμε να μας ακολουθήσει ή όχι? Όχι, βέβαια. Εντάξει τότε. Μπελάδες. Χαίρετε, μπορώ να ανέβω? Οπ, οπ, οπ. Εδώ έρχεσαι. Έγινα ζητά να ανέβω. Και ποιον θες? Θα μ' αφήσεις ή θα σκαρφαλώσω τα κάγκελα? Τέτοια πρεμούρα, ορίστε, παίρνα. Δεν ξέρω τι σκέφτεσαι. Πρόκειται όμως να ξεμπερδέψεις γρήγορα πριν γυρίσει η κόρη μου και σε πετύχει εδώ. Α, λείπει. Ευτυχώς. Το μόνο που χρειαζόμουν τώρα ήταν οι στερίες της. Αμπά, την ξέρεις, βλέπω καλά. Δεν το ξανασκέφτεσαι πριν πεις. Τράσο! Φυγάμε, παιδάκι μου, θα μας ακούσουν τα πέρατα. Μπαλίστα! Ορίστε, παίρνα! Συμβεί! Κάνε δουλειά σου, να δω κάτι και να φύγω. Όπα, όπα, περίμενε. Τι συμβαίνει, δεν κάνει μάθη κι εγώ? Ναι, ζήτα της και την άδεια. Μπήκε στο σπίτι σου με το έτσι θέλω. Τι ψάξεις, κοπέλα μου? Αγγέλα, μην ανακατεύεσαι, σε παρακαλώ. Καλά. Μετά όμως θα με παρακαλάς να ανακατευτώ. Μπορείς να μας αφήσεις λίγο μόνος? Όπως θέλεις. Αν σας πετύχει όμως μαζί η Λένα, βγάλ τα πέρα μόνος σου. Τι τρέχει, ρε Σιλβί, τι έγινε? Θέλω να τσεκάρω κάτι στην αποθήκη, μπορώ? Μα περί αυτού πρόκειται, φυσικά και μπορείς. Ξέχασες κάτι δικό σου στην αποθήκη? Και γιατί δεν μου ζήτησες να το φέρω εγώ? Γιατί πήγες στον κόπο? Θέλω να το δω με τα μάτια μου, πειράζει? Όχι, όχι, φυσικά και δεν πειράζει. Μπορείς να. Απλώς. Ξέρεις. Ναι, 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 ξέρω, ξέρω. Να κάνω γρήγορα για να μην με βρει το μπαμπούλας. Και μετά μου λες ότι δεν τη φοβάσαι. Όχι, δεν. Αλέ, αλέ. Τι γίνεται εδώ πέρα, τι είναι όλες αυτές οι κούκλες? Μην τις βλέπεις έτσι γυμνές, κάποτε φορούσα γούνες. Αλλά επιχείρηση δεν περπάτησε. Καλά, πρώτη φορά τις βλέπεις. Δεν ξέρεις τι υπάρχει στο σπίτι σου. Δεν είμαι περίεργος, δεν έψαξα ποτέ. Και αυτά τα λίγα που βρήκα, τυχαία τα ανακάλυψα. Τι είναι αυτό? Δεν το κουβαλάσουν να είχε μαζί μου δωράκι του Αποστόλη. Ναι, η αλήθεια είναι ότι είχε ο γούστος στα δώρα. Πρόσεχε, θα κοπείς. Παράτα με! Είναι αυτά που περισσέψαν να τις πωλήσεις, ε? Όχι. Άλλη μια επιχείρηση που δεν περπάτησε. Εντάξει. Μη στραβωγέσαι. Θα τα πουλήσουμε στο μαγαζί. Ωραία ιδέα, δεν είναι? Παράτα με. Σιλβί. Σιλβί. Σιλβί, περίμενε. Περίμενε. Άστι να φύγει, βρε. Φύρι, φύρι, το πας για πελάδες. Αφού ταράχτηκε. Αρχίζω να πιστεύω ότι μέσα στην μπούρλα της έχει δίκιο η κόρη μου. Για ποιο πράγμα? Ότι κάτι τρέχει ανάμεσα σε σένα και την τραγουδιάρα. Πρώτον, δεν είναι τραγουδιάρα, είναι καλλιτέχνης. Α, ναι. Κι εγώ είμαι αραμπάς. Και δεύτερον, αν είναι να κάνεις κόμμα με την κόρη σου, πες μου, τα μαζεύω να φεύγω. Αυτό δεν θα τα αντέξω. Δεν θα τα αντέξω. Γεια, πολύ σιγά, τι χαρά είναι αυτή. Τόσο καλά πέρασε σήμερα στο σχολείο. Σούπερ, πέρασα σούπερ. Δεν περίμενα τέτοια αλλαγή. Α, αυτή που ήθελα να βγαίνει από το σπίτι ήταν η. Πώς τη λέμε από το μαγαζί? Η Σιλβή, ναι. Και αν θες να παραμείνεις με αυτή τη χαρούμενη διάθεση, μην το πεις στη μάνα σου. Ποιο?
ότι είδες τη Σιλβή να βγαίνει από το σπίτι. Γιατί να μην το πω? Γιατί και εγώ θα της πω ότι τράβαγες φωτογραφίες στην Τζία με το κινητό σου. Όχι, όχι ρε γιαγιά, μην το κάνεις αυτό. Όχι τώρα γάμο το, θα μου τα χαλάσεις όλα. Εντάξει, εντάξει, μην χτυπιέσαι. Ό,τι θέλεις, ό,τι μου πεις θα το κάνω. Προς το παρόν αυτό. Δεν χρειάζεται να μάθει η μάνα σου ότι η Σιλβή ήταν εδώ. Οκ, okay. Το είπες, έγινε. Πάω να διαβάσω τώρα. Και ποια όλα θα σου χάλαγα, Βασιλάκι? Τι το ψάχνεις μωρέ τώρα, κάτι δικά μου. Άσε με, έχω ήλι να βγάλω. Μην τη βγάλεις όλη. Άσε τίποτα και για αύριο. Καλησπέρα, Άσμα. Γεια σας, παιδιά. Καλησπέρα, αφεντικό. Καλησπέρα, αφεντικό. Σμαρό, δεν ήρθα ακόμα? Τηλεφώνησε ότι δεν θα έρθει κάποια ίωση, λέει. Oh. Η ίωση που μας κουβάλλει ο Αλκέτας. Άρχισε κιόλας να θερίζει, ε. Μάλλον κάτι τέτοιο. Εγώ πάντως δεν το μάθησα. Η Δημαρό έρχεται στο μαγαζί με 40 πυρετότητα για ανάγκη τα φράγκα. Και τότε γιατί? Μια φορά δεν έχει έρθει αυτά τα χρόνια. Όταν ο μαλάκας ο άντρας της είχε σπάσει τα πλευρά. Τι? Έγινε τέτοιο πράγμα? Και εσείς τι κάνατε? Τι να κάνουμε, αφεντικό, δεν το παραδέχτηκε και μας είπε ότι έπεσε από τις σκάλες. Ωραία, και επειδή δεν το παραδέχτηκε, να αφήσετε αβοήθητη. Φοβάται η κοπέλα. Τι συμβαίνει? Ποια φοβάται? Σμαρό. Το καθήκιο άντρα τη άπει στο ξύλο, το ξέρουμε όλοι και μένουμε με σταυρωμένα χέρια. Τι να κάνουμε δηλαδή? Τι να κάνουμε, λέει, άντε πάλι τα ίδια. Δεν σας πιστεύω. Το τζαμπουκά σας εσείς, τον εξαγκλείτε στις ρεμούλες. Μέχρι εκεί φτάνει η μαγιά σας. Πώς θα στύψουμε σαν λεμόνι το φουκαρά που χρωστάει 2 δεκάρες, ως εκεί. Μην τα βάζεις μαζί μας. Τις έχουμε σταθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Και οικονομικά και ψυχολογικά. Δεν φτάνει αυτό. Ωραία. Πες τι θες να κάνουμε. Εσύ είσαι το αφεντικό. Το σπίτι της, το ξέρουμε? Το ξέρουμε. Ωραία, πάμε. Πάμε τώρα. Το βρίσκεις σωστό να κατευθείς οικογενειακά της? Άμα θέλω να την κοιτάζω στα μάτια, ναι. Κι εγώ, Σιλβή, θέλω να κοιτάζω τους ανθρώπους στα μάτια. Και αδελφός σου στα μάτια μας, κοίταζα, αλλά... Εγώ δεν είμαι ο Αποστόλης. Είσαι καλά τώρα, έφυγες ταραγμένη το σπίτι και... Ούτε ένα τηλέφωνο δεν πήρες. Το σκέφτηκα, αλλά μετά το ξανασκέφτηκα και είπα να μην σε ενοχλήσω. Αλήθεια, το λέω, στορκίζομαι. Είσαι καλά? Δεν είμαι και στα καλύτερά μου. Πάντως, δεν θα ήταν κακή ιδέα να πουλάμε τα ζυντή στο μαγαζί? Στην αποθήκη είναι η θέση τους. Έλα, έλα, τώρα πήγαινε. Να προσέχεις. Αυτό είναι? Ναι. Έχει φως μέσα. Ωραία, πάμε. Άλλαξες γνώμη, αφεντικό? Θες να γυρίσεις το αυτοκίνητο και να αναλάβουμε εμείς? Παρακαλώ, φύγετε. Κύριε Θράσο, φύγετε. Θα σας ακούσει. Να του μιλήσω θέλω μόνο. Όχι, όχι, όχι. Σας παρακαλώ. Θα με σκοτώσει. Φύγετε. Έλα έξω, ρε άντρα! Έλα έξω, ρε καθήκη! Σμαρά, φύγε από τη μέση, θα σπάω στην πόρτα. Στορκίζομαι! Ένα το στάθι από πίσω. Εσείς θα τα έχω κάνει, μωρή λουπίνα. Αρέσει να χτυπάς τη γυναίκα σου, ρε καθήκη? Τη βρίσκεις με το ξύλο, ε! Φτιάχνεις ένα τη βλέπεις να κλαίει? Τι σ' αρέσει περισσότερο, να την κλωτσάς? Έλα, την κλωτσάς! Να την κλωτσάς! Την κλωτσάς! Ή μήπως... Μπουνιές! Αυτό σ' αρέσει, ρε! Σ' αρέσει τώρα! Τη βρίσκεις! Φτάνει! Φτάνει, αφεντικό, να το σκοτώσεις! Κατουρίθηκε ο παλικάρας. Μες τα μεσάνυχτα.
ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου ορθά νύχτα. Νύχτα κατάλαβα ότι μ' αγαπάς εσύ. Ποιος είπε ότι